Θα πάμε κοντά μας εδώ γύρω στη Φιλιππιάδα, στον αγαπητό μου φίλο τον Τάκητο Γιολδάση, γιατί τον είδα στο Άρτα TV εκεί, μια προσπάθεια με την αποχέτευση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου στην Κερασούντα, στο όμορφο χωριό της Κερασούντας, εκεί με τη δραστηριοποίηση των κατοίκων γύρω από την κτηνοτροφία και όχι μόνο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, σε αυτές τις μικρές κοινότητες να προχωράει ο Δήμος να κάνει αυτό το πολύ σημαντικό έργο της αποχέτευσης. Στην Ελλάδα βέβαια είμαστε οι τελευταίοι που προχωράμε, ενώ στην Ευρώπη αυτά έχουν τελειώσει πριν από κάποιες δεκαετίες. Δυστυχώς στην Ελλάδα εμείς παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις. Βέβαια δεν είναι ευθύνη των αυτοδιοικητικών, είναι ο προγραμματισμός αυτός που δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια από την κυβέρνηση για να υλοποιηθούν αυτά τα ζητήματα και να λυθούν, για να μην υπάρχουν αυτές οι χωματερές στο γνωστό ζήτημα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα και στους κρότες του σταθμού σας. Να έρθουμε λίγο, δεν ξέρω, βέβαια εγώ το είδα έτσι πολύ σημαντικό αυτό, ότι έγινε αυτό το έργο εκεί στην Νέα Κερασούντα, και δεν ξέρω αυτό το δίκτυο μέχρι πού μπορεί να επεκταθεί αυτή η δράση σας και σε άλλες κοινότητες. Θέλω έτσι να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι. Το έργο αφορά καθεαυτού τη Νέα Κερασούντα αυτή τη στιγμή, αποχέτευση λιμάτων που θα συνδεθούν με τον εν λειτουργία βιολογικό της Φιλιππιάδας. Ναι. Σημαντικό έργο οπωσδήποτε και για το διαμέρισμα, αλλά γενικότερα και για το περιβάλλον, αυτό που εννοούμε όπως το εννοούμε, και μάλιστα το συγκεκριμένο που έχει να κάνει με τον Λούρο ποταμό και τον Αμβραγικό. Ναι. Εκτελεί το έργο, έργο ΕΣΠΑ. Αυτό πόσο είναι ο προϋπολογισμός του έργου, κύριε Δήμαρχε? Είναι 3.200.000. Ναι. Τα χρήματα υπάρχουν, έχουν εκταμιευθεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θεωρούμε ότι στο χρόνο που είναι προσδιορισμένος θα λειτουργήσει το έργο. Αυτό το έργο, όταν μιλάμε για τη Νέα Κερασούντα, πιάνει όλο τον οικισμό? Ναι, ναι, όλο τον οικισμό Νέας Κερασούντας. Ναι. Με δύο τηλεοστάσια καλύπτει και, ναι, όλο τον οικισμό, όλο τον οικισμό. Και μάλιστα μιλάμε για τη Νέα Κερασούντα, που είναι ένα τοπικό διαμέρισμα αρκετά μεγάλο. Στην τελευταία απογραφή, μάλιστα από τα μεγαλύτερα που να πούμε του νομού μας. Ναι. Και το Δήμο, αλλά και το νόμο, πιστεύω. Είναι περίπου 1.000 κάτοικοι. Ενεργοί. Βέβαια. Κύριε Δήμαρχε, αυτός ο σχεδιασμός, γιατί και εδώ εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα και στην παράλια ζώνη, το κανάλι και τα λοιπά, που είναι τουριστικό μέρος, εσείς κάνατε στην Κερασούντα σημαντικό. Ποιες άλλες δράσεις για την αποχέτευση έχετε σχεδιάσει στο μέλλον? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε και ένα διαδημοτικό με το Δήμο Αρτεών, αφορά την κοινότητα Καμπής και τμήμα του πρώην Δήμου Φιλοθέης και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Μιλάμε για τον Δήμο Σκουφάη τώρα πλέον? Όχι, όχι Δήμο. Αυτά που ανέφερε είναι στο Δήμο Αρτεών. Αυτό Δήμο Αρτεών τώρα. Και με κοινό βιολογικό που υπάρχει στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, θα συνδεθούν αυτά που ανέφερα. Έχουν δρομολογηθεί και θα πιστεύω πολύ σύντομα θα δημοπρατηθούν και θα εκτελεστούν. Αφορά μία δράση, όπως είπα και πριν, που έχει να κάνει και με την προστασία γενικότερα, με τον Λούρο ποταμό, τον Αμβραγικό, αλλά και για την καλύτερη λειτουργία. Ταυτόχρονα εμείς προχωράμε στην πρόταση και για μελέτη και κατασκευή της πέτρας, που θα δούμε που θα συνδεθεί, μάλλον αυτό θα συνδεθεί με τον βιολογικό του Λούρου και εκεί άλλη διαδημοτική συνεργασία που υπάρχει σε συνδυασμό με την αποχέτευση θεσπρωτικού. Δημοκρατείται μάλιστα 5 του μήνα, 5 Δεκεμβρίου, δημοκρατείται ο κεντρικός αγωγός που συνδέει το θεσπρωτικό με το Λούρο και σε συνδυασμό με την πρόταση που υπάρχει τώρα για το εσωτερικό δίκτυο θεσπρωτικού, πιστεύουμε να ολοκληρώσει αυτό το έργο σημαντικό. Mm. Και η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου. Αυτά τα χωριά προς τα πάνω όλα. Ναι, περίπου αυτή την ώρα αφορά η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου ξεχωριστά, γιατί έχει να κάνει και με τις πηγές που γνωρίζετε εκεί. Εκεί είχαμε προτείνει κλειστού τύπου κόμπακ αποχέτευση, αλλά δρομολογείται και εκεί κεντρικός αγωγός να αποδέχτη τον βιολογικό της Φιλιππιάδας. Δηλαδή ένας σχεδιασμός που έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνετε, από το νέο ΕΣΠΑ μιλάμε τώρα.
Κοιτάξτε, η Νέα Κερσούδα εκτελείται. Εκτελείται. Τα υπόλοιπα. Ναι, τα υπόλοιπα είναι δρομολογημένα, υπάρχουν μελέτες και θα. Το νέο, ναι, το νέο είναι. Από το 14 και πέρα θα βάζετε στο σχεδιασμό τον Άγιο Γιώργη και ίσως και την ευρύτερη περιοχή, όλοι. Όπως είπε ο Άγιος Γεώργιος, για το Δήμο μας, η Πέτρα, το Θεσπρωτικό, αφορά την πόλη του Θεσπρωτικού τώρα. Εκεί έχει δρομολογηθεί, υπάρχει ο κεντρικός αγωγός που δημοπρατείται 5 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Και θα συνδεθεί με τον στον βιολογικό του Λούρου. Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, δεν ξέρω ποιο άλλο είναι σημαντικό ζήτημα, γιατί για αυτή μας την κουβέντα δεν κάναμε μια ειδική συζήτηση για να είμαι ενημερωμένος. Προέκυψε, είναι γεγονός, μετά την απουσία του κυρίου οικονόμου από την εκπομπή. Πέστε μου κάτι, ποιο είναι το σημαντικό ζήτημα εκεί που υπάρχει με το θέμα της λίμνης Ζηρού και όλο αυτό το θέμα που χρόνια τώρα συζητάμε. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Κοιτάξτε, στη λίμνη Ζηρού υπάρχει δραστηριότητα τώρα. Από ό,τι ξέρετε, λειτουργεί το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχει γίνει ανακαίνιση πολλών κτηρίων και πιστεύω ότι δρομολογούνται καλά τα πράγματα. Μάλιστα, τελευταία, ας πούμε, έχει πάρει και μια απόφαση που αφορά την ευρύτερη περιοχή, που χαρακτηρίζεται η Παιδόπουλης ως ιστορικός τόπος. Δηλαδή, με απόφαση από την Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, που έχει να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Δηλαδή έχει χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος, η Πυρδόπολη καθ' αυτού με την ιστορία της, αλλά νομίζω και από φύση είναι σε κατεύθυνση, ας πούμε, το να... Με το ιδιαίτερο φυσικό κάλος, λέτε, που μπράβο, έχει η περιοχή. Ναι. Και πραγματικά είναι πολύ όμορφη. Ναι. Έτσι, και νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν, ας πούμε, αυτό που θέλαμε και το ζητούμενο για την περιοχή. Και σε συνδυασμό, προλέω, που μέσα εκεί λειτουργεί πλέον το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, μάλιστα, τώρα λειτουργούμε για προσωρινά, ας το πω, εκεί το δεύτερο δημοτικό σχολείο, γιατί κατασκευάζουμε καινούργιο εδώ στην πόλη. Υπάρχει μια δραστηριότητα που συνάδει, μπορούμε να πούμε, με την περιοχή, αλλά και καθεαυτού με την περιοχή και με τη γενικότερη περιοχή. Και πιστεύω ότι καλώς έχουν τα πράγματα στην Παιδόπουλη. Μάλιστα. Πάει καλά όλα. Ας ελπίσουμε ότι εκεί πραγματικά, επειδή είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλου στην περιοχή, να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες. Σε αυτή την κατεύθυνση είστε κι εσείς. Πέστε μου λίγο κάτι για το θέμα της σύνδεσης της Θεσπρωτικού με την Εγνατία. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το θέμα, υπάρχει ποτέ περίπτωση να συνδεθεί η περιοχή? Κοιτάξτε, αυτό η προμελέτη έχει γίνει, έχει οριστικοποιηθεί, είναι συγκεκριμένη και έχει και ως προς την κατεύθυνση και η επιλογή, μάλιστα, είναι, έχουν αποφύγει τον κάμπο και είναι στο, διασχίζει τα χωριά Άσο και Νικολίτσι από τη μεριά του Βονού. Δρομολογείται, πιστεύω, δεν ξέρω κατά πόσο τι προτεραιότητα μπορεί να έχει αυτό σαν έργο, αλλά θα γίνει σε συνδυασμό με το κομμάτι της Τίδιας που λέμε, το νομό Ιωαννίνων, το πρώην νομό Ιωαννίνων, και πιστεύω ότι είναι από τα έργα αυτά που στο χρόνο το κατάλληλο δρομολογούνται και θα γίνουν. Σημαντικό έργο, βέβαια, για την περιοχή μας. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει δυνατότητα σε συνδυασμό, όπως λένε τώρα, και από ό,τι βλέπουμε ανοίγει, φαίνεται και ορίζοντας για τα άλλα μεγάλα έργα. Μέσα σε αυτά είναι και η Ιόνια Οδός, φαίνεται ότι δρομολογείται και θα αρχίζει να εκτελείται. Ωραία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτό για την ευρύτερη περιοχή, γιατί εκεί, επειδή την γνωρίζω ιδιαίτερα, πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες. Η κτηνοτροφία εκεί, νομίζω, είναι το μόνο ζήτημα που πρέπει να αναπτυχθεί σε σωστές βάσεις. Με τα βοσκοτόπια έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Πέστε μου, να κλείσουμε με το θέμα της κτηνοτροφίας γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου σας, που είναι σημαντικό. Οι πολλές μονάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα κτηνοτροφία και όλα αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από τη νέα ΚΑΠ και την αγροτική πολιτική. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η προσπάθεια? Γιατί παρότι είναι μειωμένα τα ποσά από τη νέα ΚΑΠ, είναι γεγονός όμως ταυτόχρονα ότι δίνεται προτεραιότητα στους καθ' αυτού αγρότες και παρακτηνοτρόφους η όλη η προσπάθεια στήριξης με χρηματοδότησης να γίνεται εκεί και όχι πλέον αυτές οι γνωστές επιδοτήσεις με τα δικαιώματα που υπήρχαν.
Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση εμείς και η Δημοτική Αρχή έχουμε και συγκεκριμένη αποστολή τώρα ως προς την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που υπήρχαν με τις δυνατότητες που υπάρχουν, οι οποίες είναι αρκετές τώρα, μπορούμε να πούμε, για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει ενέργεια από τη μεριά μας και σε εξέλιξη πάρα πολλές μονάδες που θα έχουν δυνατότητα πλέον να νομιμοποιηθούν, με την δυσκολία που υπήρχε πριν σχετικά με, με τα δασικά που λέγαμε. Ναι. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει απλούστευση και νομίζω τα πράγματα πάνε καλά. Βέβαια είναι γενικότερο το θέμα της κτηνοτροφίας. Ένα τελευταίο που προέκυψε, που έχει να κάνει με τα βοσκοτόπια, με τη χρήση γης, με το χαρακτηρισμό σαν δασικές εκτάσεις. Είναι μειωμένη η χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων. Γιατί... Ναι, ναι, ως προς επιδοτήσεις έχουν μειωθεί οι βοσκότοποι και δεν καλύπτουν πλέον τα δικαιώματα που έχουν. Πιστεύω ότι το βλέπουν και θα αντιμετωπιστεί.